Θα ήθελα λίγο να σας πω για τη Θεία Κοινωνία. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται αυτές τις μέρες. Και ξέρετε κάτι, ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Να μας κόψει από τη Θεία Κοινωνία. Εμείς να, όχι να μη κοπούμε από τη Θεία Κοινωνία, να τη λαχταρίσουμε περισσότερο. Γι' αυτό μας το έβαλε τούτο δόλο ο Θεός, να κλειστούμε μέσα, να είμαστε μέσα, να είμαστε μέσα, για να λαχταρίσουμε τη Θεία Κοινωνία. Τώρα ναι, δεν μπορούμε, αλλά να λέμε Θεέ μου, εγώ όταν θα ανοίξει θέλω να κοινωνάω συνέχεια. Ξέρετε κάτι, στο Άγιον Όρος κοινωνάνε σε όλα σχεδόν τα μοναστήρια 2, 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Την εβδομάδα, όχι το χρόνο, την εβδομάδα. Και τους 3-4 πρώτους αιώνες της εκκλησίας μας οι άνθρωποι κοινωνούσανε κάθε μέρα. Τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων? Μαζεύονταν, λέει, όλοι μαζί, ακούγαν το κήρυγμα των Αποστόλων, έτρωγαν τον άρτο και τον ίνο, κοινωνούσανε του σώματος και το αίματος του Χριστού κάθε μέρα, και μετά τρώγανε και όλοι μαζί. Ναι ρε εσείς, τρώγανε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Τα κοινά δείπνα, δεν έτρωγε ένας καλύτερα και ένας χειρότερα. Όλοι τα είχανε άπαντες, είχαν άπαντα κοινά. Αλλά αυτό που δέσποζε ήτανε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι κάθε φορά που λειτουργάμε, κάθε φορά, και στο πιο μικρό εκκλησάκι και στην πιο μικρή ενορία, Σαρακίνα και Άγιος Γαράλαβος, με 5 κατοίκους που λειτουργώ εγώ, κάθε φορά όμως είναι εκεί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Όχι σαν το Θεό, δεν είναι έτσι, είναι ο ίδιος. Είναι σώμα, είναι αίμα και δεν κολλάει τίποτα. Εγώ ταπεινά θα σας πω ότι όσες φορές πήγα και κοινώνησα νοσοκομεία ολόκληρα με το ίδιο Άγιο Πότηρο, με το ίδιο κουταλάκι, την Αγία Λαβίδα όπως το λέμε εκκλησιαστικά, εκεί λοιπόν μετά τα παίρνει ο ιερέας όλα αυτά που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο και όλα τα καταλύει, τα τρώει χωρίς άλλο κουταλάκι, χωρίς άλλη Αγία Λαβίδα, χωρίς άλλο Άγιο Πότηρο, με το ίδιο που κοινώνησα και 200 και 300 στις κλινικές, στην Αγία Μαρίνα, τα ψυχιατρία, στον Τρίλοφο, όλα τα άλλα τα ψυχιατρία, αρρώστους, και όμως ποτέ δεν ένιωσα κάτι να κόλλησα. Όλα τα άλλα θέλουν προσοχή. Μην μας βάζει το μυαλό ότι έτσι κι αλλιώς θα μας σώσει ο Θεός. Θέλει την προσοχή μας να μην κολλήσουμε κορονοϊό. Όχι όμως από τη Θεία Κοινωνία, σας παρακαλώ. Εκείνο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που ναι, δεν κολλάει τίποτα. Κολλάει αθανασία. Γινόμαστε αθάνατοι στην άλλη τη ζωή. Εις άφεσιν σωμαρτιών, λέει ο παπάς. Σώμα και αίμα Χριστού, καθέναν που κοινωνάμε, εις άφεσιν σωμαρτιών και η ζωή την αιώνιο. Να είμαστε καλά. Και να πω και κάτι ακόμα. Και η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιότητας και καλοσύνης. Δεν κοινωνάνε μόνον αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλοί χριστιανοί. Είναι φάρμακο αθανασίας. Μας κάνει καλά, με την ευλογία βεβαίως ο καθένας του πνευματικού του.